Το γεγονός πως Pfizer και Ισραήλ είχαν συμφωνία για διεξαγωγή πειράματο καθώς η φαρμακευτική εταιρεία προμηθεύει με εμβόλια το Ισραήλ και αυτό από την πλευρά του της δίνει στοιχεία επιβεβαίωση σε συνέντευξή του ο CEO της Φάιζερ, Μπουρλά. Η χώρα στην οποία η Φάιζερ θα προμήθευε εμβόλια ώστε να ξεκινήσει το πρώτο μαζικό πρόγραμμα εμβολιασμού στον κόσμο τον Δεκέμβριο του 2020 έπρεπε να είναι μικρή και να διαθέτει καλά συστήματα συγκέντρωσης στοιχείων. Η Φάιζερ και ο επικεφαλής της Αλμπερμουλά είχαν κάποιες χώρες στο μυαλό τους. Η Ελλάδα ήταν μία επιλογή, αλλά το ηλεκτρονικό σύστημα ιατρικών αρχείων δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Εκείνο που έπαιξε το πιο καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή του Ισραήλ ήταν ο τότε πρωθυπουργό Μπίμπι Νετανιάχου, εξηγεί ο Μπουρλά σε συνέντευξή του στου Financial Times. Ενδιαφερόταν για τα πάντα, μάθανε τα πάντα, με πήρε τηλέφωνο 30 φορές για να με ρωτήσει. Η συμφωνία έκλεισε με το Ισραήλ, η φαρμακευτική εταιρεία συμφώνησε να παράσει όσα εμβόλια χρειάζονταν, ώστε να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός με αντάλλαγμα τη συγκέντρωση στοιχείων για τα αποτελέσματα του εμβολιασμού. Οι υγειονομικέ αρχέ όλων των χωρών παρακολουθούν ακόμα τα στοιχεία που έρχονται από το Ισραήλ για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και για την πιθανότητα τρίτη ενισχυτική δόση.